Γεια σας φίλοι μου! Σήμερα θα σας δείξω μία εύκολη μπορντούρα που μπορούμε να διακοσμήσουμε τσαντούλες, σάλι, κασκόλ, ακόμα και γύρω γύρω από μία κουβέρτα μπορούμε να φτιάξουμε αυτό το όμορφο εδώ σχεδιάκι που αποτελείται από απλές αλυσίδες και εδώ στην άκρη φτιάχνουμε ένα μικρό λουλουδάκι. Πάμε να το φτιάξουμε μαζί βήμα-βήμα. Θα χρειαστούμε βελονάκι νούμερο 3,5 και ανάλογο νήμα. Εδώ έχω ξεκινήσει λίγο και πάμε να το φτιάξουμε μαζί. Θα τελειώσω αυτό εδώ το σημείο κάνοντας 5 αλυσίδε, αφήνω 1, 2, 3, 3 θηλιά στι βάσει μου και πατάω εδώ να πλέξω ένα άριχτο. Ξεκινάμε λοιπόν μαζί. Πλέκουμε 6 αλυσίδε. Σε αυτό το σημείο κρατάω εδώ με τα δύο δάχτυλα την έκτη αλυσίδα και πλέκω ακόμα 5. Θα πατήσω εδώ στην έκτη αλυσίδα και θα κάνω ένα βουβό. Θα πλέξω πάλι 5 αλυσίδε. Στο ίδιο το σημείο. Θα βάλω το βελονάκι μου και θα πλέξω ένα βουβό 5 αλυσίδε πάλι. Πλέκω 1-2-3-4-5, και κλείνω εδώ πάλι με ένα βουβό. Έτσι σχημάτισα το λουλουδάκι μου στην άκρη από την αλυσίδα. Πλέκω πάλι 5 αλυσίδε τώρα. 4 5 και αφήνω 1-2-3 σφυλιά στι βάσει, πατάω εδώ και πλέω ένα άριχτο. Έτσι δημιουργώ την πορτούρα μου με το μικρό λουλουδάκι εδώ στην άκρη. Φτιάχνουμε ακόμα ένα. Πλέω 6 αλυσίδε. 6 κρατάω εδώ. Την έκτη αλυσίδα με τα δύο δάκτυλά μου και πλέκω ακόμα 5: 1, 2, 3, 4, 5. Πατάω εδώ που είχα κρατήσει με τα δύο δάκτυλά μου την αλυσίδουλα, την έκτη από τη βάση και πλέκο ένα βουβό. Πλέκο 5 αλυσίδε το ίδιο το σημείο ένα βουβό, πέντε αλυσίδες και κλείνω εδώ με ένα βουβό, πέντε αλυσίδες και επιστρέφω εδώ στη βάση μου να κάνω το άριχτο, ένα, δύο, τρεις πόντους, τρεις στυλιές αφήνω, κενό και πλέκω εδώ το άριχτο αφήνω αυτή την απόσταση για να έχει πολύ ωραίο αποτέλεσμα η γαρνιτούρα μου. Δεν βάζω πολύ κοντά τις αλυσιδίκες μου. Πάλι μπορείτε μόνοι σας να υπολογίσετε εσείς την απόσταση που θέλετε να αφήσετε. Μπορείτε να το κάνετε και πιο κοντά, αλλά έτσι ενώνεται πολύ το σχεδιάκι μας. Είναι μια εύκολη μπορντούρα που μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε πολλά πλεκτά για να διακοσμήσετε ωραία το τελείωμα των πλεκτών σας. Αυτή φίλη μου είναι η εύκολη μπορντούρα με το λουλουδάκι στην άκρη που μπορείτε να φτιάξετε κι εσείς όμορφες μπορντούρες στα πλεκτά σας. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας!